Χαίρετε κυρίε και κύριοι Μωσάκη Αρνούτουλου και παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο κύριο εδώ μέσα από την συχνότητα τη ΕΡΤ. Χαρά μα και τιμή μα που είστε και απόψε εδώ μαζί μα. Η ηλιοφάνεια θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τι επόμενε ημέρε, για τι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Θα έχει λίγο κρύο έω αρκετό, κυρίω τη νύχτα και νωρί το πρωί, αλλά κατά τη διάρκεια τη ημέρα φαίνεται ότι θα μαλακώσει αρκετά ο καιρό και πάλι στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Τα ανατολικά τμήματα και κυρίω αυτά του Αιγαίου θα συνεχίσουν να δέχονται λίγο περισσότερο κάποιε πιο ψυχρέ αίρε Μάζε μέχρι και την Πέμπτη, και εκεί η θερμοκρασία θα έχει κάποια σκαμπανεβάσματα. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο με περισσότερη λεπτομέρεια. Θα δούμε και την εξέλιξη του κύριου μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Τι συμβαίνει τι τελευταίε ώρε. Σύννεφα είχαμε στα ανατολικά και τα νότια όπω περιμέναμε. Εδώ στην βόρεια Κρήτη συνεχίζονται κάποια φαινόμενα ακόμα και με τη μορφή χιονιού σε περιοχέ ημιοεινέ. Βλέπετε την Τετάρτη πώ καθαρίζει στην ουσία ο προγνωστικός χαρτη απάκρυσ άκρη με κάποια λίγα σύννεφα να επιμένουν εδώ στην βόρεια Κρήτη, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχω να σα δείξω τίποτα το ιδιαίτερο. Επικρατεί αρκετά καλό καιρό και αρκετά μαλακό καιρό σχεδόν παντού. Πάμε στην χώρα μα όμω. Η Τετάρτη θα ξεκινήσει με λιακάδα σχεδόν παντού. Κάποιε τοπικέ ομίχλε θα υπάρξουν νωρί το πρωί και μέσα στη νύχτα στα κεντρικά και τα βόρεια. Προσοχή και στο φαινόμενο τη πάχνη, το οποίο θα είναι έντονο εξαιτία τη εξασθένηση των ανέμων και τη αύξηση σχετική υγρασία στα υπηρετικά, τα περισσότερα τουλάχιστον και κυρίω αυτά τη κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα. Στην βόρεια Κρήτη, τουλάχιστον μέχρι και λίγο από το μεσημέρι, θα υπάρχει κάποια λίγο πιο πυκνή νεφιά, που εδώ και εκεί θα αφήνει κάποια τοπική βροχή. Χιονόνολο και ασθενεί τοπικέ χιονοπτώσει φυσικά στα μειωρινά ορεινά τμήματα του νησιού τα βόρεια. yeah almost Μέχρι και το απόγευμα θα έχουν διαλυθεί τα όποια σύννεφα που θα δίνουν αυτά τα τοπικά φαινόμενα και στην Βόρεια Κρήτη και όποιε ομίχλε στην υπόλοιπη κεντρική και την αβόρεια υπηρετική κυρίω χώρα και στα κυριαρχή ηλιοφάνεια μέχρι και αργά το απόγευμα στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα. Ο Βορειά θα είναι σχετικά ενισχυμένο, ω αρκετά ενισχυμένο κυρίω εδώ στο νοτιοανατολικό κομμάτι. Στο Καρπάθιο θα φτάνει τα 7 με 8 ποφόρ, τα 6 με 7 ποφόρ μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Στην υπόλοιπη χώρα οι άνεμοι δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 ποφόρ από βόρειε διευθύνσει, θα ενισχυθούν στα 5 με 6 Βόρειο-βορειοδυτική άνεμη στα νυχτά του Ιονίου, κυρίω προ το μεσημέρι και αργότερα. Μόλι προείπα για το φαινόμενο τη πάχνη, γενικά και για την, μέσα στη νύχτα και νωρί το πρωί, η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των νυχτερινών και πρώτων πρωινών ωρών τη Δετάρτη θα πέσει χαμηλά. Αρκετά χαμηλά. Θα έχουμε και πάλι παγετό στι περισσότερε υπηρετικέ περιοχέ, κυρίω στα ορεινά και όχι μόνο, τη υπηρετική χώρα. Βλέπετε γύρω στου 8 μείον 3 ο υδράγυρο στα ορεινά και στα παιδινά υπηρετικά τμήματα τη χώρα μα. Αντίστοιχα, ακόμα και στην δυτική, παιδινή υπηρετική χώρα δεν αποκλείεται να πέσει έναν με δύο βαθμού έω και τρει κάτω από το μηδέν η θερμοκρασία. Στο Αιγείο και εδώ θα έχει ένα κρύο. Στα μεγαλύτερα νησιά, στο εσωτερικό, δεν αποκλείεται να έχουμε και εδώ κάτω από το μηδέν τον υδράργυρο, με μηδέν έω και έξι βαθμού στι υπόλοιπε νησιωτικέ, θαλάσσιε, παραθαλάσσιε περιοχέ. Το μεσημέρι τώρα, βλέπετε, θα μαλακώσει ο καιρό αρκετά στα υπηρετικά. Με την ηλιοφάνεια θα έχουμε και 13 αρκετά, 14 άρια μονοψήφιε τιμέ στι ορεινέ περιοχέ ημιορεινέ. Εδώ στο Αιγαίο, εξαιτία των βορείων ανέμων, των σχετικά έω αρκετά ενισχυμένων που σα έδειξε στα νοτιοανατολικά, για μία ακόμη μέρα η αίσθηση, θα έλεγα, του κρύου θα είναι αρκετά πιο έντονη από ό,τι στην υπόλοιπη πυροτική χώρα. Η Αττική θα έχει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρα, με έναν βορειά-βόρειο-βορειοδυτικό άνεμο γύρω στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στου 2 βαθμού το πρωί, με 14 βαθμού κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι στο Λεκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια το πρωί όμω υπολογίστε με θερμοκρασίε και λίγο κάτω από το 0. Θεσσαλονίκη. Λιακάδα βασικά με τοπικέ ομίχλε, πιθανέ εδώ τι πρώτε πρωινέ ώρε, το εσωτερικό τη κεντρική Μακεδονία, που γρήγορα όπω βλέπετε θα διαλυθούν, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια σε όλη την κεντρική Μακεδονία συμπεριλαμβανομένη και τη πόλη τη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε ε, έναν βόρειο-βορειοδυτικό άνεμο, έναν βαρδαράκο στην αρχή τη ημέρα, ο οποίο δεν αποκλείεται στα νυχτά του Θερμαϊκού να φτάσει και τα 5 με 6 μποφόρα. Αυτό μέχρι και λίγο από το μεσημέρι. Γιατί από εκεί και μετέπειτα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και στο Θερμαϊκό και στη Χαλκιδική, Θερμοκρασία γύρω στου 2 βαθμού στο πρωί με 12 βαθμού κατά Αργά το μεσημέρι, στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Τι λέτε, πάμε να ρίξουμε μαζί μια ματιά στην μετεοπορία για τι επόμενε μέρε, ξεκινώντα από την Πέμπτη. Δείτε τώρα τι θα προσπαθήσει να αλλάξει την Πέμπτη, όχι σε όλη την Ελλάδα, σε κάποιε περιοχέ. Θα σταματήσω γύρω στι 2 το μεσημέρι τη Πέμπτη. Παρατηρούμε. Θράκη, ανοιχτό καιρό. Στο Αιγαίο, κάποιε τοπικέ συνευχέ, όπω και στα υπόλοιπα νοτιοτολικά τμήματα και στην Δυτική Ελλάδα, ήπειρο. Δυτική Μακεδονία, μέχρι και το μεσημέρι, βλέπετε και στην υπόλοιπη Δυτική Πελοπόννησο. Πάτρα εδώ, μόνο ηλιοφάνεια. Θα υπάρξουν κάποιε συνεφιέ όμω τι πρωινέ προμεσηβρινέ ώρε. Χαλκιδική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ανατολική Στερά, κυρίω από τα βορειότερα, βορειοδυτικότερα τμήματα τη και βορειοανατολική Πελοπόννησο, Εύβοια και Σποράδε και Βόρεια Κρήτη. Αυτέ οι συνεφιέ πρόσκαιρα στο διάβα του θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο. Υπάρχει κάποια πολύ μικρή, αλλά υπερπτή πιθανότητα να αφήσουν κάποια παροδική τοπική ψυχάλα και ασθενή τοπική βροχή πολύ, πολύ μικρή διάρκεια. Αν αφήσω την Πέμπτη να κυλήσει μέχρι το τέλο τη. Τα δείτε τα σύννεφα θα γίνουν και πάλι λιγότερα στι προαναφερθήσει περιοχέ, όπω και στην βόρεια Κρήτη. Εδώ κάποια συννεφιά θα παραμείνει λίγο πιο πυκνή α, μέχρι και τι πρώτε βραδινέ ώρε. Την Πέμπτη θα ξαναέχουμε μια ενίσχυση των βορειάδων στην περιοχή του Αιγαίου στα 6 με 7. Κατά τόπου στα νότια και 8 υπάρχουν ενδείξει για πολύ ενισχυμένου βορειάδε και πάνω από 8 μποφόρ ρηπέ αυτών στην περιοχή τη Κρήτη κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη. Γι' αυτό και τα ανεμούρια εδώ στο Νησί. Στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική γύρω στα 4 με 5 τον, το πολύ μποφόρ. Θα δούμε τους βοριάδες, φυσικά, για του πολύ ενισχυμένου βορειάδε φυσικά και κατά τη διάρκεια του επόμενου 24 ώρου. Α, τώρα, όσον αφορά στην Παρασκευή. Οι συνεφιέ εδώ στην Κρήτη θα αρχίσουν να γίνονται λιγότερε, κυρίω από το μεσημέρι και μετέπειτα. Μια συνεφιά κατά τόπου αυξημένη και κάποιε ομίχλε θα έχουμε στα βόρεια. Σταδιακή αύξηση τη συνεφιά θα έχουμε προ το απόγευμα και μετέπειτα στην δυτική Ελλάδα. Προ το βράδυ θα ψυχαλίσει εδώ κατά τόπου ή και θα βρέξει ασθενό επίση κατά τόπου. Οι άνεμοι τώρα θα έχουν πέσει σημαντικά στο Αιγαίο, θα έχουν στραφεί ελαφρώ σε πιο βόρειου βορειοδυτικού. Δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ, κυρίω στα νοτιοτολικά, στα δυτικά τα 3 με 4 και κατά τόπου και τα 5 μποφόρ. Για το Σάββατο τώρα, θα πρέπει να υπολογίζουμε με λίγο περισσότερε ομίχλε τι πρωινέ ώρε και κάποια λίγο πιο πυκνή συνεφιά μέχρι να σταματήσουμε λίγο στο μεσημεράκι του Σαββάτου, μέχρι και τι 2. Βλέπετε, βλέπετε κάποιε συνεφιέ θα, θα, αρχίσουν να γίνονται πυκνότερε στα δυτικά, στα βόρεια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι και την Κρήτη. Ενδιάμεσα, εδώ στα Ανατολικά, Υπηρετικά και στο Δυτικό Αιγαίο, η Λιοφάνεια και το Σάββατο θα διατηρηθεί τι περισσότερε ώρε τη ημέρα αυτή. Αυτέ οι συνεφιέ, η συμπαγή νέφωση που βλέπετε κατά τόπου, δεν αποκλείεται να αφήσουν και κάποια ψυχά και στην τοπική βροχή εκεί όπου θα είναι λίγο πιο πυκνή αυτή η συννεφιά, να αφήσω το Σάββατο μέχρι και το τέλο του, θα παρατηρήσετε ότι κάποιοι χρωματισμοί εδώ μπλε εμφανίζονται. Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα μεγαλώνει για τοπικέ βροχέ εδώ στα δυτικά βορειοβητικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρό θα παραμείνει ω έχει από τι πρωινέ προμεσηβρινέ ώρε. Θα έχουμε δυτικό ρεύμα, δυτικό άνεμο σε περισσότερε περιοχέ τη χώρα, γύρω στα 4 και κατά τόπου και τα 5 εμποφόρ. Και πάμε τώρα στην Κυριακή. Φαίνεται ότι θα υπάρξει κάποια αλλαγή του καιρού κατά τη διάρκεια κυρίω τη Κυριακή σε αρκετέ περιοχέ τη χώρα, όχι σε όλη την Ελλάδα. Στα δυτικά βλέπετε συννεφιά και χρωματισμού μπλε και με λευκέ αποχρώσει στου αποκλειστικού προγνωστικού χάρτε βροχή και χιονιού τη ΕΡΤ. Εδώ, εδώ στα δυτικά βορειοδυτικά, η πιθανότητα την Κυριακή για βροχέ αξιόλογε κατά διαστήματα μεγαλώνει η πιθανότητα αυτή. Στην Βόρεια Ελλάδα, η νυχία, θα είναι πιο πυκνή την Κυριακή με τοπικέ βροχέ εδώ ασθενού και μέτρια ένταση και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πιο νότια, τα ανήμετα του κυρίου όμω θα παραμείνουν αρκετά μεγάλα. να δούμε πώ θα κυλήσει μέχρι το τέλο τη Κυριακή. Βλέπετε, όσο πιο νότια, τόσο μεγαλύτερα θα γίνονται τα ανήμετα του καιρού την ημέρα αυτή προ το τέλο τη πιο συγκεκριμένα. Ενώ οι όποιε χιονοπτώσει, να το επισημάνω αυτό, είδατε εδώ στην βορειοδυτική Ελλάδα, θα εντοπίζονται πάνω από τα 1200 με 1400 μέτρα στα βουνά τη βορειοδυτική χώρα πιο συγκεκριμένα. Όχι χαμηλότερα. Θα παραμείνει γενικά ο καιρό μαλακό. Θα δούμε σε λίγο τι θερμοκρασίε εξαιτία των νοτιάδων που θα επικρατήσουν, επικρατήσουν με συγχωρείτε, στα 4 με 5 και κατά τόπου και 6 μποφόρ. Πάμε στην θερμοκρασία. Την Αβριανή μέρα την Δετάρτη είδαμε ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στι περισσότερε περιοχέ και στα Ανατολικά, παρόλο που θα έχουμε λίγο περισσότερη ψύχρα, θα πιάσουμε 12 με 13 βαθμού. Βλέπετε τώρα, την 5η, 7, 8, στα βόρειο νολικά ακόμα και νησιωτικά του με τα δεκάργια, δεκάργεια το πολύ στην περιοχή του Νοτιου Αιγαίου και στην Κρήτη. Εξατία των βορειάδων, του πολύ ενισχυμένων βοτιάτων, θα έχει ένα κρύο και την 5η στην Ανατολική νησιωτική κυρίω χώρα. Στην υπόλοιπη χώρα, θα ανέλθει ο υδράγιο στου 13 με 14 στα παιδιά και 15 με 16 βαθμού στα παιδιά τη συμποτική Ανατολική. Και, και στα 16άρια στα δυτικά παιδινά υπηρετικά τίματα. Γύρω στου 10 βαθμού στα ημινά Ρωνάτιο με τα καλέσει θερμοκρασίε με αρκετή ηλιοφάνε περισσότερε περιοχέ, εκτό από τι περιοχέ που σα έδειξα εδώ στην Ανατολική και βόρεια η Προηγική χώρα. Το πρωί τη 5η και πάλι η πιθανότητα για να σχηματιστεί παγετό, είναι αρκετά μεγάλη. Θα έχουμε θερμοκρασίε και πάλι κάτω από το 0. Την Παρασκευή τώρα. Βλέπουμε μια μικρή άνοδο να παρουσιάζει η θερμοκρασία και στο Αιγαίο εξαιτία τη εξασθένηση των βορειάδων και τη στροφή αυτών σε πιο βόρειου βορειοδυτικού. Στην υπόλοιπη χώρα θα πρέπει να υπολογίζουμε με 13 και 15 βαθμού Κελσίου το μεσημέρι. Το Σάββατο θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, κυρίω στα κεντρικά και τα νότια. Θα έχουμε και 15, 16, 17 βαθμού Κελσίου εδώ στα ανατολικά υπηρετικά μέχρι και την βόρεια Κρήτη. Στην δυτική και την βόρεια Ελλάδα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα μαλακώσει και εδώ ο καιρό. Αλλά η συνεφιά γνωρίζετε όταν κρύβει τον ήλιο έχει μια και θα την αισθανθούμε σε αυτέ τι περιοχέ ήδη από το Σάββατο και κυρίω την Κυριακή στα δυτικά και τα βόρεια, που δεν αποκλείεται να πέσει λίγο η θερμοκρασία στα δυτικά, βορειοδυτικά, κυρίω η ορεινά τμήματα. Στην υπόλοιπη όμω χώρα θα πρέπει να ξανανέλθει ο υδράγειο στου 16 με 17 βαθμού Κελσίου. Για να δούμε τώρα την κίνηση των αερίων μαζών. Και αυτό το βλέπετε αποκλειστικά μόνο μέσω τη ΕΡΤ, του αποκλειστικού προνοστικού χάρτε κίνηση αερίων μαζών. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ. Θα σταματήσω λίγο στην Πέμπτη. Είμαστε στην Πέμπτη. Αυτή η κατεβασιά κρύου αέρα των τελευταίων ημερών θα συνεχιστεί για την Ανατολική Ευρώπη, από τη Μόσχα μέχρι και την Βόρεια Τουρκία. Στα ακρά παιδιά τη, στα δυτικά τη κρύα αυτή μάζα, θα εισέρχονται κατά διαστήματα οι ανατολικέ περιοχέ τη χώρα, που βλέπετε εδώ με το γαλαζομπλέ έτσι, χρώμα. Ενώ αντίθετα, η Δυτική Ελλάδα θα βρίσκεται υπό την επίδραση πιο θερμών αερίων μαζών ήδη από αύριο και κυρίω μεθαύριο. Να αφήσω τώρα τον, την κίνηση μέχρι και τα τέλη τη εβδομάδα. Θα παρατηρήσετε το εξή: Εδώ οι κετινοπορτοκαλίε αποχρώσει θα πάρουν το πάνω χέρι στι περισσότερε κεντρικέ και νότιε περιοχέ και στα βόρεια μέχρι και την Παρασκευή. Αλλά εδώ στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια, βλέπετε, θα γίνουν οι χρωματισμοί ελαφρώ πιο γαλάζιοι, έω και α, κρέμ, θα του χαρακτήριζα στην ουσία. Α, και αυτοί α, οι χρωματισμοί υποδηλώνουν λίγο πιο ψυχρέ αίρε όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά θα κρατήσουν α, πιο ψυχρό τον καιρό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύρου, κυρίω κατά τη διάρκεια τη κυριακή εδώ στι βορειότερε και βορειοτιο. Περιοχές από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα που βλέπετε να παραμένουν κίτρινο πορτοκαλί Στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα το ιδιαίτερο, καμία ιδιαίτερα σημαντική πτώση θερμοκρασία, Το αντίθετο θα έλεγα, κυρίω προ τα τέλη τη εβδομάδα θα μαλακώσει αρκετά ο καιρό και κυρίω εδώ στα πιο νοτιο και βορειοδυτικά οι θερμοκρασίε θα παραπέμπουν σε Μάρτι, τέλη Μάρτιο και από πρίλη. Θα δούμε φυσικά την όλη εξέλιξη του καιρου και για την περιοχή μας αλλά και γενικά για όλη την Ευρώπη και για τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ημέρες εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε εμάς για τη δική σας μετονημέρωση και να μην χάνετε τον καιρό σας αύριο πάλι την ίδια ώρα.